σημερινό ρεπορτάζ τη ημερινή. Γιάννου, καλησπέρα. Καλησπέρα σα. Τώρα, γράφει πω παίζουν με το κεφάλι του Ερντογάν οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί. Αυτό επί τη ουσία τώρα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι για να προχωρήσει ο Ερντογάν σε μια κρίση, είτε, στην, είτε στο Αιγαίο είτε στην Κύπρο, θα πρέπει να παίξει το κεφάλι του υπό την εξή έννοια. Κυρίω στο Αιγαίο, όπου υπάρχει ελληνική αποτροπή. Ότι εάν δεν κερδίσει την κρίση, τότε η Τουρκία θα καταρρεύσει οικονομικά, δεν θα έχει τίποτε να προσφέρει προς τους Τούρκους πολίτες οι οποίοι οικονομικά δεινοπαθούν. και ως εκ τούτου θα πέσει πριν από την ώρα του. Δηλαδή όλη αυτή την κρίση ο Ερτογάν, εκτός του ότι την πιστεύει, δηλαδή πιστεύει στη γαλάζια πατρίδα, τη δημιουργεί για να δημιουργήσει ένα εσωτερικό θετικό κλίμα προς όφελος, το ότι μπορεί να κερδίσει τον αιώνιο εχθρό. Εφόσον δεν τα καταφέρει να κερδίσει τον αιώνιο εχθρό, τότε θα του μείνει μόνο το κόστο. Και αυτό το κόστο θα είναι καταστροφικό για την Τουρκία και είναι επί αυτού που παίζουν τόσο οι ΗΠΑ τη Αμερική, όσο και η Γερμανία. Δηλαδή, του στέλνουν το μήνυμα ότι θα καταρρεύσει εάν δεν κερδίσει την κρίση, ούτε καν θα μπορέσει να πα σε εκλογέ. Ταυτοχρόνω όμω. Υπάρχει και η άλλη όψη του νομίσματο, που είναι συναφέ με την πρώτη και οδηγεί ακριβώ στην αποτροπή. Το γεγονό ότι ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ούτε η Γερμανία θα ήθελαν να δουν κρίση αυτή τη στιγμή. Και οι δύο διότι έχουν ήδη στο κεφάλι τους μια κρίση στην Ουκρανία, οπότε μια δεύτερη στην περιοχή της Μεσογείου, θα καταγκρίμνιζε πρώτον το ευρώ και ταυτοχρόνως την ευρωπαϊκή οικονομία, διότι η Ελλάδα είναι συνδεδεμένη με το ευρώ, είναι κράτος μέλος της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ο αντίκτυπος θα είναι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση οικονομικά, σε μια περίοδο που μπαίνουμε σε ένα χειμώνα που θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Και από την άλλη, σε ό,τι αφορά τι ΗΠΑ τη Αμερική, ουδόλω θα ήθελαν αυτή τη στιγμή να δουν να τεινάζεται στον αέρα η ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, εφόσον θέλουν τη συμμαχία να είναι σε συνοχή, Πρώτο για το θέμα τη Ουκρανία. Δεύτερο για διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία προκύπτουν. Άρα, δημιουργείται μια συνθήκη αποτροπή, συγκυριακή, που λέει στον Ερτογάν ότι αν θέλει να προχωρήσει σε κρίση, τότε θα παίξει το κεφάλι σου. Ναι. Και βεβαίω για να τον πείσουν, παίζουν ακριβώ με το κεφάλι του. Την ίδια ώρα όμω, Γιάννο, παραμένει ανοιχτό ακόμη ένα ζήτημα και έχει να κάνει ε, με την αγορά όπλων. Ε, στην εξίσωση μπαίνουν και τα γερμανικά υποβρύχια αλλά και τα F 16. Ειδικός η Υπουργό Εξωτερικών τη Γερμανία πριν από τι εκλογέ ήταν εναντίον τη πώληση των γερμανικών υποβρυχίων U14, τα οποία ήθελε η Τουρκία για να αλλάξει ακόμη περιττέρω τα ισοζύγια δυνάμεων στο Αιγαίο προ όφελό τη. Ταυτοχρόνω θέλει τα F-16 και τον εξυγχρονισμό τη. Οπότε αυτά τα δύο οπλικά συστήματα έχουν μπει σε μια λογική, στην εξή λογική, ότι για να μπορέσουν να προχωρήσουν οι οποιασδήποτε αγορέ, η Τουρκία πρέπει να αποδείξει ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθετικού στην πραγματικότητα σκοπούς, κυρίω σε βάρο τη Ελλάδο ή ενδεχομένω και σε βάρο τη Κύπρου. Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγο ούτε για τη Γερμανία ούτε για τι ΗΠΑ της Αμερικής, να απολύσουν οπλικά συστήματα τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από την Τουρκία για να δημιουργηθούν προβλήματα τα οποία θα επομιστούν και οι ΗΠΑ της Αμερικής, θα επομιστούν και οι Γερμανοί. Αυτά είναι μια συγκυριακή περίπτωση, έτσι. Δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αποτροπή, αν θα κρατήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, επαφίεται τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξετάσουν τα δεδομένα για να οικοδομηθεί μια λογική, όπω ήταν παλιότερα, του δόγματο του ενιαίου αμυντικού χώρου. Και γιατί το λέμε αυτό, διότι κυρίω η Ελλάδα, το ακούσαμε πολλέ φορέ στο τελευταίο διάστημα, διαπιστώνει ότι η τουρκική απειλή δεν θα τερματιστεί ακόμη και αν πέσει ο Ερτογάν. Διότι οι κεμαλιστέ που ενδεχομένω να έρθουν στην εξουσία με κάποιε συμμαχίε ναι. είναι ακόμη πιο ακραίοι από τον Ερτογάν στα θέματα του Κυπριακού και στα θέματα του Αιγαίου. Στο Αιγαίο κατηγορούν τον Ερτογάν ότι είναι δηλώ γιατί δεν έχει αρπάξει ακόμη δύο-τρία νησιά όσον αφορά τον Κυπριακό τονίζουν ότι αυτό έχει λυθεί το 1974 και τώρα ο στόχος είναι η κατάληψη με τον ΑΒ τρόπο ολόκληρης της Κύπρου. Ναι, εκεί είναι εξέλιξεις βεβαίως τις οποίες παρακολουθεί τέτοια μέρα. Βουβή αμόχωστος, η Βασιλεύουσα όπως είπες και εσύ παραμένει έρμεο των εισβολέων και όχι μόνο. Και η Βασιλεύουσα και η αμόχωστος η οποία έχει συνταυτιστεί λόγω της τραγικότητάς της μαζί με την Κωνσταντινούπολη. Μακάρι να μην έχει την ίδια κατάληξη, διότι η Κωνσταντινούπολη έχει χαθεί. Ε, βεβαίω, εδώ, επειδή είναι και η μέρα τη εισβολή, θυμόμαστε και τι υπόλοιπε κατεχόμενε πόλει και χωριά μα. Βεβαίως. Και βεβαίω θα πρέπει να σταματήσει από την πολιτική ηγεσία αυτό ο συνεχή εμπαιγμό. Γιατί είναι εμπαιγμό ω προ τη λύση του Κυπριακού εδώ και 48 χρόνια που επιμένουν σε μια διαδικασία η οποία είναι εντελώ λαθασμένη και θα εξηγήσω τι θέλω να πω είχε απορριφθεί στις συνομιλίες της Γενέβης 2 το σχέδιο Γκιουνές που πρόβλεπε διζωνική δικαιονομική ομοσπονδία με ποσοστό 34% προσέξτε ως προδοτική λύση. Και αυτό που είχε απορριφθεί στη Γενέβη 2 ως προδοτική λύση αυτή τη στιγμή φιγουράρει ως η φόρμουλα επανένωσης της Κύπρου όχι μόνο από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και όσους κυβέρνησαν αλλά δυστυχώς και από τους τρεις Υποψήφιου πρόεδρου. Συνεπώ, εάν υπάρχουν εναλλακτικέ επιλογέ, θα πρέπει να τα κατατεθούν τώρα. Εάν θα επιστρέψουμε σε αυτό που ονομάζαμε το 1974, πριν ξεκινήσει ο δεύτερο Αττήλα, ω προδοτική λύση για να την παρουσιάζουμε ω επανένωση, τότε είτε θα οδηγηθούμε στην νομιμοποίηση των τετελεσμένων τη εισβολή, είτε σε νέα διέξοδα, επειδή δεν θα δεχθούμε προδοτικέ λύσει. Και αυτό ήταν το αιώνιο πρόβλημα. Που υπάρχει στο, στο Κυπριακό. Γι' αυτό τώρα οι πολιτικοί, τουλάχιστον όσοι διεκδικούν την Προεδρία τη Δημοκρατία, θα πρέπει να σταθούν με παρισία απέναντι στον λαό και να το πούν τι αλήθειε και αν έχουν ή αν δεν έχουν εναλλακτικέ επιλογέ, διότι τα όσα έχουμε ακούσει μέχρι σήμερα έχουν αποτύχει και αποτελούσαν εμπεγμό για όλου αυτού του ανθρώπου που έχουμε Μάλιστα. ακούσει προηγουμένω, που ποθούν ακόμη να επιστρέψουν στην πατρόα Αγία. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννου Χαραλαπίδη, για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Τώρα η ρωμή της Κύπρου